Η Δημοσία Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης ξεκίνησε αρχικά ως Δημοτική Βιβλιοθήκη το 1945 και το 1952 γίνεται δημόσια, δηλαδή ανήκει πλέον στο Υπουργείο Παιδείας. Αριθμεί αυτή τη στιγμή με βάση το βιβλίο εισαγωγής με τις επίσημες καταγραφές πάνω από 110.000. Το παλαιότερο βιβλίο είναι του 1523, είναι εκδόσεις Βασιλείας στην Ελβετία και είναι έργα του Ομήρου. Επειδή πρόκειται για μια δημόσια βιβλιοθήκη, καλύπτει μια ευρία γκάμα από θέματα, όπως για παράδειγμα ιστορία, κοινωνιολογία, βιβλία γλώσσας, ψυχολογία και κυρίως τοπικής ιστορίας. Ποιος είναι ο διάδρομος εκείνος που σας κάνει κάθε φορά να θέλετε να σταματήσετε? Είναι κυρίως τα βιβλία που αφορούν την τοπική ιστορία, δηλαδή τη Λέσβο συγκεκριμένα και τον μικρασιατικό ελληνισμό στο 1922, και το κομμάτι που αφορά τον τοπικό τύπο, δηλαδή κυρίως τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, ειδικότερα της περίοδου 1910, 20, 30, που είναι και ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Όλο αυτό το διάστημα η βιβλιοθήκη παρέμεινε κλειστή? Ήταν τυπικά κλειστή, οι πόρτες ήταν κλειστές, αλλά ουσιαστικά εμείς εξυπηρετούσαμε κόσμο κανονικά. Μπορούσαν με ραντεβού να μας πούνε ποια βιβλία θέλουν, να έρθουν να τα παραλάβουν σε εξωτερικό χώρο της βιβλιοθήκης χωρίς να έχουν πρόσβαση σε ράφια. Και δανείσαμε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό βιβλίων όλο αυτό το διάστημα. Στο παρελθόν είχαμε τη χαρά να εργάζεται εδώ με απόσπαση μία εκπαιδευτικός, η κυρία Νάγκα, η οποία είχε διοργανώσει πάρα πολλές δράσεις. Μία από αυτές που πραγματικά είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μας άρεσαν πάρα πολύ ήταν με το Πάσχα. Είχαμε βάψει αυγά με παραδοσιακό τρόπο, με τα κρεμμυδόφυλλα, όπου τα παιδιά πραγματικά είχαν ενθουσιαστεί, γιατί ήταν ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο το πώς μπορούμε να κάνουμε κόκκινα τα αυγά μας. Ένα ήταν αυτό και το άλλο ήταν με το λαχανόκηπο που είχαμε φτιάξει, όπου είχαμε φυτέψει και είδαμε πώς από ένα σποράκι μπορεί να προκύψει ένα φυτό, και ήταν τρεις δράσεις συνεχόμενες, και στο τέλος τα παιδιά είχαν φτιάξει το δικό τους βιβλίο, είχαν ζωγραφίσει το δικό τους βιβλίο βάσει πλέον των φυτών που είχαν προκύψει. Το φυδάκι αλλιώς είναι ένα παιχνίδι το οποίο το έχουμε φτιάξει με την κυρία Μαρονίτου, τη βιβλιοθηκονόμο της βιβλιοθήκης μας. Πρόκειται ουσιαστικά για το κλασικό παραδοσιακό παιχνίδι, λίγο πειραγμένο. Το έχουμε εμπλουτίσει με νέες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα με QR code, όπου σκανάροντας τα παιδιά ένα QR, τους εμφανίζονται κάποιες ερωτήσεις, θα πρέπει να ψάξουν να βρουν κάποια βιβλία που υπάρχουν στον κατάλογο της βιβλιοθήκης είτε στα ράφια, είτε με θέματα που σχετίζονται με την τοπική ιστορία, όπως για παράδειγμα για το Μυριβίλι ή γεωγραφικά θέματα και θέματα ιστορίας της Λέσβου, αλλά έχει και παραδοσιακές ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα καρτελίτσες με ερωτήσεις, αλλά έχουμε φτιάξει και quiz στον υπολογιστή. Αυτό έχουμε πάει και σε σχολεία και το έχουμε παίξει με τα παιδιά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά έρχονται και σχολεία εδώ και παίζουν ουσιαστικά τα παιδιά, αλλά μαθαίνουν μέσω από αυτού του παιχνιδιού και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, αυτό θέλουμε να το εμπλουτίσουμε και για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, κυρίως για παιδιά γυμνασίου και ηλικίου, ώστε να εμπλέξουμε το αποθετήριο της βιβλιοθήκης, ώστε οι μαθητές να κάνουν αναζήτηση στα ψηφιακά μας τεκμήρια, κυρίως στις τοπικές εφημερίδες, για να έχουν μία πρόσβαση στην ιστορία του τόπου και τον πολιτισμό μας με έναν διαφορετικό τρόπο. Με το Δημοτικό Σχολείο Θερμής ξεκινήσαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project ουσιαστικά, και όλο αυτό είναι εθελοντικό, προ-κορονοϊού. Έχει τίτλο «Ψηφιοποιώ την ιστορία μου». Τα παιδιά έχουν κερδίσει ήδη κάποιο βραβείο. Ουσιαστικά έχουμε εκπαιδεύσει εντός εισαγωγικών τα παιδιά, ώστε να ψηφιοποιήσουν παλιές φωτογραφίες και αντικείμενα ή τεκμήρια που έχουν είτε στην οικογένειά τους είτε άλλοι συγχωριανοί τους, να πάρουν κάποιες συνεντεύξεις που σχετίζονται με αυτά τα πρόσωπα, περιοχές, γεγονότα, να τα σκανάρουν τα παιδιά, θα τα ανεβάσουν στο αποθετήριο της βιβλιοθήκης για τις φωτογραφίες και τα τεκμήρια. Τα παιδιά έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τους αρέσει. Δυστυχώς ο κορονοϊός μας σταμάτησε, δεν μπορούμε να πάμε εμείς στο σχολείο. Είμαστε όμως σε επικοινωνία και σε επαφή, βλέπουμε τι ανεβάζουν τα παιδιά. Ήδη η βιβλιοθήκη έχει προμηθευτεί κάποια σκάνερ ακριβώς για αυτό το λόγο. Τα έχουμε δανείσει στο Δημοτικό της Θερμής και τα παιδιά προχωράνε. Οπότε έρχονται σε επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου τους και τους ανθρώπους του παρελθόντος με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο και πολύ πιο ενδιαφέρον φυσικά.